Καλησπέρα. Μαμπετσό και αυτή την Παρασκευή μαζί σας. πάλι μόνος εδώ. Μονίμος. Ο Νίκος δεν, δεν συνέρχεται. Μας βοηθάει από άλλο πόστο. Ε, καλύτερα κιόλας να τα λέμε λίγο γρήγορα. Μην σας πρίζουμε και πάρα πολύ. Είχαμε αρκετά σημαντική αθλητική δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα για την οποία θα συζητήσουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και άλλα θέματα. Ε, Βασική η ιστορία τη εκπομπή είναι το στοίχημα όμω. Οπότε να ξεκινήσουμε με το τι πιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε πάρα πολύ καλά ο Νίκο στο Σάββατο. Ε, Πε στο Νότιχαμ, Villa, Βίλα, Westbrook είναι το μόνο που δεν κάθισε. Χάιντεχάιμ, Αμβούργο και Χέρτα Βέρντερ. Τρει σοπαλίε. Πολύ καλή απόδοση σε σύστημα 3-4. Έτσι τα βλέπω. 3-9, 3-27. Κάνα σαραντάρι έχει δώσει αυτό σε όποιον το πιάσε. Και έχασε μόνο την Αστον Εδώ, στα over 3,5 και εδώ έκανε τριάδα. Έχασε τη Λουκέρνη στο 3-0, και όλα, νομίζω. Δηλαδή, στο 0-3, συγγνώμη, όχι στο 3-0. 0-3 που την είχα δώσει εγώ άσο και ήρθε πολύ διπλό. Για ένα γκολ έχασε το πλήρες, την πλήρε επαλήθευση του συστήματο και εδώ οι αποδόσει είναι πάρα πολύ ε, αξιόλογε. Στην πεντάδα Σαββάτου 3, στα 3-5, εδώ έχασε τη Φενέρ. Ε, ναι, τη Φενέρ έχασε και την Κορτράη που δεν κέρδισαν με τους Άσους, οι άλλες τρεις επιβεβαιώθηκαν. 3-4-5 και εδώ, σίγουρα τα λεφτά μας πίσω. Και το κέρδος από τα προηγούμενα δελτία, πάρα πολύ καλά ο Νίκος που έχει μπει το 2019, φορτσάτος. Και είναι καλύτερα που δεν είναι εδώ για να τα πιάνετε από τον αέρα του, καλύτερα. Λοιπόν, θα έχουμε τα προγνωστικά του σε λίγο. Ξεκινάμε με τα δικά μου τα προγνωστικά γρήγορα γρήγορα για το Σαββατοκύριακο. Από το δρόμο τη Λογική, Μπρέσια Κορδονεάσο, Ταραγώνα Κάντι Δίπλο, Μουσκούνων Λόκερ Ενάσο και Ξαμάξ Βασιλεία Διπλό και Over. 2-10 η απόδοση τη Βασιλεία, η οποία δεν είναι παλιά Βασιλεία βέβαια, έτσι. Μην έχετε καμία ψευδέστηση ότι είναι το θηρίο. Όμω, όπω και να το κάνουμε, είναι καλύτερη από την Ξαμάξ. Εδώ ζητάμε και τα τέσσερα παιχνίδια. Πάμε σε σημεία. Εντάξει, η Μπρέσια την πιστεύω, πιο πολύ από την Κάντι, θα πούμε, αλλά και η Κάντι έχει μια πολύ καλή απόδοση, απόδοση για το διπλό στην κατηγορία στην ε, Ισπανία αυτή που παίζει. Ε, Μουσκρόν του Παϊρόντζ. Έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα μέσα στα 19 και πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει τη Λόκερ. Για τη Βασιλεία τα είπαμε. 4 στα 4 ζητάμε σε αυτή την κάρτα και πάμε στην επόμενη, η οποία είναι οι ισοπαλίε μα. Βγάζουμε το μήνα. Μάιντ Σάλκε Χ, Αλαβέρ Τέλτα Χ, Τσιταντέλα Λετσε Χ και Φότζια Μπενεβέντο Χ. Δύο παιχνίδια από την Ιταλία, ένα από την Ισπανία και ένα από τη Γερμανία. Εντάξει, χρειάζεται από πω πολλά. Ε, τα ισπανικά και τα ιταλικά είναι προφανέ ότι τα επιλέγω, γιατί έχουν αρκετέ ισοπαλίε στα πρωταθλήματα αυτά και οι ομάδε μου φαίνονται ψηλέ ισοδύναμε. Το Μάιντ Σάλκε, η Schalke, καλύτερη ομάδα, εκτό έδρα όμω όχι τόσο αξιόλογη, όχι τόσο αξιόμαχη και εκεί πιστεύω ότι σου παλιό είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Εδώ ζητάμε 3-4 σε αυτή την κάρτα και να δούμε τι μπόμπε. Η κάρτα που μου αρέσει πιο πολύ από τι υπόλοιπε. Μπέρνλι τότε να άσο ημίχρονο για να σκάσει ο Νίκο που είναι την ομάδα του. Μπέρτον Φλίγουτ διπλό ημίχρονο. Μπέρμπιχαν Μπλάκμαρ διπλό ημίχρονο. Και Εμ και Ντόντ Νιούπορ διπλό ημίχρονο. Οι αποδόσει είναι πολύ μεγάλε, γι' αυτό ζητάμε και 2-3-4. Έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτέ τι κάρτε επιλέγουμε τα μη φαβορή να κερδίζουν τουλάχιστον στο ημίχρονο και μετά μπορεί να γίνουν κανατροπέ αυτά τα παιχνίδια. Και για να μην έχουμε και παρερμηνίε, πάμε στις original ανατροπές, αυτέ που βλέπουμε κατευθείαν. Στην κάρτα του φύγαμε για τράπεζα. Μπρέντα Γκρόνιγκ ένα σο 2. Σιόνσεν Γκάλεν 2 άσο. Μπέρι Όλνταμ 2 άσο. Γκλάντμπαχ Βόλσμπουργκ 2 άσο. Από πρωταθλήματα και ομάδε που κάνουν αρκετέ ανατροπέ. 20 απόδοση ενδεικτική που βάζουμε πια. Όπω είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν αρχίσει οι στοιχηματικέ εταιρείε και κατεβάζουν τι ανατροπέ. Γιατί έρχονται αρκετέ και γιατί χάνουν πάρα πολλά όταν έρχονται και έχουμε ανατροπέ και με 16 και με 17 πια. ενδεικτικά εκεί στο 20 είναι περίπου η αποδόση. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 ζητάγαμε σε αυτή την κάρτα. Αυτά τα νέα, τα στοιχηματικά από μένα. Α πούμε δύο λογάκια για το, για το ποδόσφαιρο πρώτα. Όπου χθε είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την δυναμό Κιέβου. Σε ένα παιχνίδι εντελώ άχρωμο. Για τα μάτια των Ελλήνων τουλάχιστον. Έτσι, για να είμαστε συνεπεί σε αυτό που πρέπει να πούμε. Ο Ολυμπιακό. Είχε, έδειχνε, ρε παιδί μου, προσπαθεί, προσπαθεί, προσπαθεί και τίποτα δεν κάνει. Ε, σαν να, κάτι να τον κράταγε. Πώς να, like, να φτάνει στην περιοχή, να, να, να προσπαθεί. Α, δεν, δεν σου δίνει την, 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 ε, τέτοια ότι θα βάλει γκολ. Εγώ, στα μάτια μου έτσι το είδα το παιχνίδι. Δηλαδή το είδα αρκετά. Ε, δεν σου έδειχνε, ρε παιδί μου, ότι θα, θα βάλει γκολ τελικά. Σ, σαν να. ένα, ένα άγχο. Εντάξει, δηλαδή, λογικό είναι άγχο. Δεν έδειχνε. Ενώ είχε την υπεροχή από τον γκολ τη Δυναμό και μετά, έτσι. Ε, δεν, δεν έδειχνε ρε παιδί μου ότι μπορεί να, να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και έτσι έγινε στο τέλο. Ε, κέρδισε η Δυναμό η οποία έβαλε τον γκολ και μετά έπαιζε με αντεπιθέσει κυρίω. Ε, θα μπορούσε ο Ολυμπιακό δηλαδή να δεχθεί κάποιο γκολ ε, ακόμα. Τελικά ε, δεν έβαλαν άλλο γκολ οι Ουκρανοί. Είχαν και τον τερματοφύλακα σε πολύ καλή βραδιά τον Μπόικο, ο οποίο σε δύο-τρει φορέ που χρειάστηκε ήταν εκεί. Αλλά η καλή ευκαιρία του Γκερέρο που είναι στο τέλο του αγώνα επιτυχίας δεν νομίζω ότι θα προλάβει ο Ολυμπιακό να, να αντιδράσει, έστω και αν σκόραρε εκείνη τη στιγμή. Ε, και φυσιολογικά ήρθε ο αποκλεισμό, που εντάξει, μπορεί να μην μοιάζει κάτι τρομερά ε, επώδυνο ή εκτό ε, πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι ένα ακόμα κακό αποτέλεσμα. Ε, στον στόχο που βασικά είχε μείνει για να διασκεδάσει την από το χαμένο πρωτάθλημα. Τώρα μένει μόνο το κύπελο. Δεν είμαι σε θέση να καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεση των Ολυμπιακών, αν θα είναι ικανοποιημένοι ακόμα να πάρει και το κύπελο η ομάδα του. Και είναι κακό για την Ελλάδα, γιατί πέσαμε στη 14η θέση τη βαθμολογία τη ΣΟΕΦΑ και μα κυνηγάνε και οι κουράτε, νομίζω, και άλλη μια χώρα. Όπω έχουμε πει, σπάνια θα βλέπουμε πια ε, σημαντικέ διακρίσει από ελληνικέ ομάδε και θα είναι και δύσκολο να μπαίνει στο Champions League η ελληνική ομάδα. Μπήκε η ΑΕΚ φέτο από το παράθυρο, ο Πάοκ νομίζω ότι έχει κάποιε δυνατότητε περισσότερε. Λοιπόν, ε, ντερμπι τη προηγούμενη εβδομάδα δεν ξεπλάγει με το αποτέλεσμα, αλλά με τη διαδικασία όπω αυτό ήρθε. Ο Ολυμπιακό, όπω είχα πει, είναι μετά τον Πάοκ η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και το απέδειξε στο γήπεδο, έστω και αν χρειάστηκε να ε, με τον γκολ που δέχτηκε στι αρχέ του αγώνα. Και θα μπορούσε να δεχτεί και άλλο γκολ όταν ανοίχθηκε λίγο για να ισοφαρίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο όμω είχε μια ποιότητα παραπάνω από την ΑΕΚ και κατάφερε να γυρίσει το μάτσο και όχι μόνο να το γυρίσει, να το κερδίσει και άνετα. Και όλα με 4-1, μια νίκη που έδωσε προσωρινά κάποιο ηθικό πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό εν του χθεσινού παιχνιδιού. Τελικά δεν έφερε την άνοιξη αυτό το αποτέλεσμα. Κλειδώνει όπω φαίνεται και η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακό που λογικά θα διεκδικήσει την είσοδο τη στο Champions League μέσω των προγραμματικών δεν θα την πάρει ποτέ κατά τη γνώμη μου. Αλλά έχει τη δυνατότητα να την διεκδικήσει. Το πρωτάθλημα έχει χαθεί, το έχει πάρει ο Πάοκ, τα έχουμε πει αυτά. Ο Ολυμπιακό φαίνεται ότι κλειδώνει τη δεύτερη θέση. Τίποτα ε, ε, ουσιαστικό πια για το πρωτάθλημα το οποίο έχει γίνει αρκετά αδιάφορο πια. Έτσι όπω έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ε, αυτά από το, και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Να πάμε σε μια είδηση που βγήκε σήμερα, Champions League που έχει βάλει ο Νίκο πίσω, βλέπουμε εντάξει. Ε, περίεργο που δεν πήγε γκολ στα παιχνίδια τη Τρίτη. Τη Λίβερμπουλ με την Μπάγκερ. Κυρίω αυτό το match. Και μα αποζημίωσε η Τετάρτη με τα πολλά γκολ στο ε, παιχνίδι τη ε, Γερμανία που η Σίτι κέρδισε με 3-2 ε, και έδειξε ότι θα πάρει την πρόκληση. Ε, εντάξει, το Champions League ακόμα δεν μπορώ να το αξιολογήσω έτσι όπω γίνεται. Ε, η Μπαρσελόνα που έχασε. Ε, δεν ξέρω. Δεν δείχνει έτοιμη να κάνει κάτι παραπάνω. Η City φαίνεται. Ε, μηδέν, συγγνώμη, ναι. δεν κέρδισε. Αυτό ήθελα να πω. Ε, δε, η City δείχνει αυτή τη στιγμή πιο μπροστά ίσω από του υπόλοιπου. Σαν ε, momentum, δηλαδή ότι μπορώ να. Μπορώ να, να περιμένω από αυτή ότι θα πάρει το Champions League αν θα πόνταρα κάπου τα λεφτά μου αυτή την ώρα. Έτσι. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Είναι, είναι περίεργη η φετινή διοργάνωση. Ε, μια ή τελευταία στιγμή η τελευταια στιγμη η Chelsea δεν θα μπορεί να κάνει μεταγραφέ για δύο σεζόν, για δύο χρόνια. Τα, Φαντάσια Fantasy Fair φέρνουν αυτέ τι ε, αλλαγές. Γίνονται και αυτά, που και που. Ε, και κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν έχουμε. Αυτή την εβδομάδα ε, το πρωτάθλημα το δικό μα δεν έχει κάποιο παιχνίδι που να, να, εξαρτάται κάτι από αυτό. Σημαντικά παιχνίδια υπάρχουν πάντα, αμφιρόπα, αλλά όχι που να εξαρτάται κάτι από αυτό στη βαθμολογία πια. Α, πάω κάρι μου λέει ο Νίκος. Εντάξει, αυτό και αν δεν εξαρτάται στη βαθμολογία. Λοιπόν, για τον Άρη κάτι λέει, για τον Πάο δεν λέει τίποτα. Ε, ωραία. Αυτά λοιπόν και από το ποδόσφαιρο. Να πάμε να δούμε τα προγνωστικά του Νίκου, που όπω είπαμε είναι σε ίστρο το τελευταίο διάστημα. Οπότε καλό είναι να τον ακολουθήσετε πιο safe. Σεβίλη Μπαρσελόνα Χ, West Brom Sheffield United Χ, σε τον Μπάργκη Χ και Βέιλε Νόρτσελαντ Χ. Το Σάββατο είναι οι σοπαλίε αυτέ με 3-4 οι επιλογέ του Νίκου. Επόμενη κάρτα, δεν θα σχολιάσω γιατί δεν είμαι και στο μυαλό του, του Νίκου. Μπορώ να πω που διαφωνώ και που, που, συμφωνώ, αλλά πάμε στα over 3,5. Μπρέτφορτ Hall, Φορτούνα Σιτάρτ Χέραθεν, Σιόντ Σεντ Γκάλετ, Κολονία Τα over 3,5. Το Μπρέτφορτ Hall με φοβίζει λίγο. Τα άλλα είναι από πρωταθλήματα που τα δύο μεσαία ειδικά είναι πάρα πολύ πιθανά να έρθουν στο over 3,5. Πεντάδα Σαββάτου, αλλά βε τέλτα άσο, εγώ το έχω δώσει χ, προφανώ και διάφωνο. Λέστερ Κρυσταλ Πάλα άσο, αστέρα τρίπολη, τρίπολη ατρόμητο διπλό. Πάφο δόξα το κατοκοπιά στην Κύπρο άσο, πορτιμονέν σε άβε άσο. Το τρίπολη ατρόμητο μου μοιάζει περισσότερο για ισοπαλία. Εκεί έχω την βασική διαφωνία και φυσικά στο αλαβε τέλτα. 3-4-5 ζητάει ο Νίκο σε αυτή την κάρτα. Και πάμε στην Κυριακή. Λούγκο Έλτσα Χ, Λαμία Λάρισα Χ, Μονακό Λιόν Χ, Σαντακλάρα Νασιονάλ Μαδέρα Χ. Στα από τα συμφωνώ και στο Μονακό Λιόν, αλλά το βλέπω λίγο επίφοβο. Δηλαδή, λίγο λοιπόν, μπορεί να το πάρει αυτό το μάτς. 3-4 ζητάει και εδώ ο Νίκο. Ε, πάμε στα over 3,5, στα πολλά γκολ τη Κυριακή. Άρχου Μίντιλαντ, Βίλε Μαλκμάρ, Πάρμα Napoli και Πάο Κάρι. Δεν το βλέπω το Πάο Κάρι για τόσα πολλά γκολ. 3-4 και σε αυτό το σύστημα ο Νίκο. Και πάμε να δούμε και τα σημεία. Η πεντάτα τη Κυριακή. Μάτσε United Liverpool Λάσο. Ε, από όλο λεμεσού, από όλο διπλό. Λεόν στο Μεξικό Άσο, Φιωρντίνα, Ιντερ, και Ρέγκερσμπουργκ, Αμβούργο, διπλό, μεγάλε αποδόσει βλέπω ότι έχει δώσει. <coughs> το Μάντσεστερ Λίβερπουλ, το ντέρμπι εκεί, το, το, το ποτέ τρομερό μεγάλο ντέρμπι τη Αγγλία. 3-4-5 ζητάει και σε αυτή την κάρτα ο Νίκο. Ολοκληρώσαμε και με τα προγνωστικά του Σκάρι. Ε, να, να, πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ε, η ΑΕΚ πήρε το διπυρωτικό το διπυρωτικό, πόσο διπυρωτικό είναι τώρα, δεν μπορεί κανεί να το αξιολογήσει. Πάντω είναι μια επιτυχία και για την ΑΕΚ και για το ελληνικό μπάσκετ. Με τις, στη, στη δεύτερη ταχύτητα λέω εγώ, των ομάδων έτσι, του κόσμου, η ΑΕΚ πήρε αυτό που ήθελε να πάρει και μάλιστα μέσα στην έδρα τη αντιπάλου Ήταν καλύτερη ομάδα, έδειξε ότι υπάρχει διαφορά ακόμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με το αμερικάνικο. Αλλά είπαμε είναι μια διοργάνωση που δεν μετέχουν οι καλύτερε ομάδε τη Ευρώπη και φυσικά καμία ομάδα από την Αμερική, NBA κτλ διπυρωτικό, περί, περίπου διπυρωτικό είναι αυτό. Πάντω, όπω και να έχει, είναι μια μεγάλη επιτυχία τη ΑΕΚ που κέρδισε τη Φλαμέγκο την οικοδέσπινα στον τελικό. Και εξελίχθηκε, βγήκε και πήρε το διπυρωτικό κύπελο, όπω το κύπελο πήρε και ο Παναθναϊκό, αναμενόμενο στο Ηράκλειο με τον Μπάουκ. Κέρδισε, όχι εύκολα όμω, ο Μπάουκ το πάλεψε το μάτ. Ε, γενικά έδειξε ο Παναθηναϊκός για μια ακόμη φορά ότι είναι σε μέτρια κατάσταση. Δεν, 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 δεν. δεν. Γενικά δεν. Ο οποίο παίζει Παίζει και αυτή ξανά ο Παναθάκο. Τι πιναγκίδα και πελούχο με ένα λάμδα, τι. Τι το βάλε. Με ένα λάμδα. Εντάξει, έλα μου. Λοιπόν. Ε, ο οποίο Παναθάκο, όπω λέμε, παίζει αυτή την ώρα. Ε, ένα παιχνίδι με τη Χίμκι. Δεν όμω. Δύσκολα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσει στην οκτά το Παναθάκο. Και αρχίζω να έχω τι αμφιβολίε μου και για τον Ολυμπιακό πια μετά το, τη χθεσινή ήττα και από την ΕΦΕΣ. Όχι ότι δεν είναι αναμενόμενη και αυτή. Τα, τα είχαμε πει με τον Νίκο πριν από δύο-τρει εβδομάδε, όταν είχε φάει εκείνο το χαστούκι εδώ μέσα. Ε, είχε χάσει ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιόν, εύκολο θεωρητικά. Ε, ακολουθεί Τσεσεκά, που είναι ψιλοανδιάφορη βέβαια, αλλά πάντα είναι τσσεκά. Ε, Αρχίζει και δυσκολεύει. Καλά, το πλεονέκτημα χάνεται οριστικά για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το διεκδικήσει πια. Ε, το πλεονέκτημα έδρα και η τέταρτη-πέμπτη θέση που θα μπορούσε να του δώσει ένα κάτι τη να παίξει με την ΕΦΕΣ, α πούμε, ίσω στα play-off. Έτσι, όπω φαίνεται, θα είναι προ το τέλο τη οχτάδα, αν είναι στην οχτάδα, γιατί και αυτό μπαίνει πια στη συζήτηση. Ε, αλλά και προ το τέλο τη οχτάδα θα παίξουμε καμιά Τσεσεκά στα, ή καμιά Φενέρ. Τελειωμένη υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Οι ελληνικέ ομάδε φέτο είναι κάτω των αναμενωμένων στην Euroliga. Κάτι που το λέμε από την αρχή τη χρονιά, βέβαια, δεν το λέμε τώρα. Εγώ μάλιστα είχα προβεί και σε μια μεγάλη τέτοια ότι δεν θα μπει καμία στην Οχτάβα. Κοντά. δηλαδή παίζει ακόμα αυτό το σενάριο. ο Ολυμπιακό είναι αυτό που το χαλάει κυρίω. Αλλά γενικά δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο από τι ελληνικέ ομάδε φέτο στην Ευρωλίγκα. Και δεν ξέρω και του χρόνου πια. Έτσι. Για να με ειλικρινή. Δεν περιμένουμε κάτι. Η Εθνική κέρδισε χθε στην Γεωργία. Ε, εντάξει. Αναμενόμενο στα παράθυρα του παγκοσμίου κυπέλου. All Star Game την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιάννη πάλι να είναι ε, εκεί εντυπωσιακό. Αλλά τον Τουράν να του κλέβει τη δόξα γιατί κέρδισε η ομάδα τη Δύση με Λεμπρόν και Ντουράν και ο Ντουράν ήταν καταπληκτικό. Πήρε το μάτι μόνο του δηλαδή από ουσία στο τέλο. Ο Γιάννη όμω έδειξε ότι για μια ακόμη φορά, όπω έχουμε πει και τα επόμενα χρόνια, θα είναι πρωταγωνιστή σε αυτό το μαγικό κόσμο του NBA. Ήδη συζητείται η... η μεταγραφή του στου Warriors όταν θα φύγει ο Ντουράν, αν φύγει φέτο ή το 2021. Πρόωρα αυτά να τα λέμε γιατί ο Γιάννη μέχρι το 2021 έχει συμβόλαιο με του Μπακ, οι οποίοι συνεχίζουν, κερδίζουν. Τα ξημερώματα κέρδισαν τη Βοστόνη. Εντάξει, φέτο θα, θα είναι η χρονιά του Γιάννη. Δεν ξέρω αν θα είναι MVP αυτό ή ο χάρτερ τελικά, αλλά είναι κάθε χρόνο η χρονιά του Γιάννη. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Γρήγορη σήμερα. Το 10NBA φυσικά θα κλείσουμε σήμερα και λόγω τη της γιορτή του της προηγούμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, ξέρετε που μα βλέπετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε πάλι στο starex.gr, starexclusive δηλαδή.gr για να είμαστε ακριβεί. Θα δείτε και τα προγνωστικά του Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε να έχουμε καλή επιτυχία στο στοίχημα που είναι ο, βασικό μας, ο βασικός μας πυλώνας. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ό,τι άλλο προκύψει από τα αθλητικά γεγονότα. Καλό βράδυ! It Dropping three in the place to be, as it is plain to see. I know you' down with me. Moving on to number nine, T.J. gets the steal, throw it up, go get it, young man. Ben Simmons catches and finishes with the one-handed jam in the city of brotherly love. They like to push and shove. Number eight, K.D. Lay your hammer, lay your hammer, dropping the slammer. Coming through like Sly Fama jammer KD. Nice. As we move on to number seven, CP3. Are you with me? Yes, I is James Harden cut to the basket, and that is fundamentally sound basketball. The street continues on oh, that nosebleed. James Harden, let him know. Let him know. D Wade still gets paid. The no-look pass to Derrick Jones Jr. Wide open. The last dance continues in Philly. Number five, we are still live. It's a block party in L.A. Rondo is invited. Mm. Javelle McGee, mm-mm-mm. On the blocks, Clint Capella, Kenneth Farid, handling a business. Number four. Chris Middleton. Uh uh. Who finds Giannis? <laughs> the Greek freak. Ridiculous with it. Can't do anything with him. You can only hope to contain him. Kyrie, move out the way. Number three. LeBron goes hard in the Laker paint. Uh uh. Yeah. What you think? Down with the king. We are at number two. Jason Tatum on the breakaway, about to represent in uh uh. The chase down block by the Greek freak is impressive. And number one, which is tons of fun, Yusef Nurkic. Dunks on the whole team. Is Brooklyn in the house? Oh, yeah, they are. And they got housed. Portland bringing it down money, money, money.